Κύριε Φωτόπουλε, ποιοι είναι οι δημοφιλείς προορισμοί της χώρας ή του εξωτερικού για την Πασχαλινή περίοδο? Θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το φετινό Πάσχα για ταξίδια? Βεβαίως, το ενδιαφέρον ξεκίνησε για το Πάσχα. Είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αισιοδοξούμε το ότι θα πάει καλά. Βέβαια ισχύει αυτό το ότι όλος ο κόσμος ψάχνει ολιγοήμερες διακοπές, όχι μεγάλης διάρκειας, και σαφώς τις οικονομικότερες. Και βεβαίως παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα ότι αφήνουμε τις κρατήσεις για τελευταία στιγμή, πιθανόν για να πάρουν κάποια καλύτερη τιμή. Όσον αφορά για τους δημοφιλείς προορισμούς, σαφώς είναι η Κέρκυρα, αν και θεωρώ ότι έχει κορεστεί, δηλαδή πιστεύω ότι κάθε συμπολίτης μας έχει πάει τουλάχιστον μία φορά. Υπάρχουν επίσης πολλές περιοχές στην Ελλάδα για τα οποία έχουν δημοφιλή Πάσχα. Φέτος κάνουμε μια πολύ καλή, κάνει μια πολύ καλή κίνηση στο νησί της Πάρου, το οποίο επίσης κάνει παραδοσιακό Πάσχα. Αρκετός κόσμος φέτος θα ταξιδέψει στη Λευκάδα, το οποίο είναι και ιδιαίτερα οικονομική. Δηλαδή να σας πω το ότι το τετραήμερο στη Λευκάδα ξεκινάει από 120 ευρώ το άτομο για την περίοδο του Πάσχα. Όχι ότι η Πάρο είναι ιδιαίτερα ακριβή, είναι στα 245 ευρώ, με όλα τα φαγητά και τα ορταστικά γεύματα, τα πάντα περιλαμβάνονται μέσα. Επίσης, μια άλλη πολύ καλή πρόταση υπάρχει στη Χαλκιδική, σε πολυτελές ξενοδοχείο με all inclusive, το οποίο πάλι επίσης δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ. Και την περίοδο του Πάσχα θεωρήσαμε να βάλουμε ένα Βελιγράδι Νόβισαν, το οποίο εκεί να γευτεί κανείς ορθόδοξο Πάσχα στη Σερβία. Τώρα μετά τις μεταπασχαλινές εκδρομές, εκεί έχουμε βάλει κυρίως εξωτερικό, υπάρχουν δαλματικές ακτές. Υπάρχει μια εκδρομή η οποία Ανατολική Ρωμιλία, από την οποία εγώ την πιστεύω πολύ και έχει ιδιαίτερη ζήτηση, δεν έχει δουλευτεί, δηλαδή στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, Φιλιππούπολη, Μπουργκάς, Βάρνα και Ανδριανούπολη και επιστρέφουμε Ελλάδα. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Και πάλι επίσης μια πολύ καλή πρόταση είναι το Βουκουρέστι σε πολύ καλή τιμή σε συνδυασμό με τη Σόφια. Σε γενικές γραμμές εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και ακόμα όσο κυλούν οι μέρες αυξάνεται το ενδιαφέρον και θα έχει ικανοποιητική κίνηση για το Πάσχα. Αλλά πάντα, όπως είπαμε, στους δυνατότερο οικονομικότερους προορισμούς. Άρα μας προτείνετε οργανωμένα ταξίδια? Σαφώς, και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, διότι σαφώς παίρνει πολύ καλές υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή. Η μαζικοποίηση λοιπόν, όταν κλείνουμε μαζικά ένα ξενοδοχείο, όταν κάνουμε τις μετακινήσεις μαζικά, σαφώς πετυχαίνουμε πολύ καλύτερο κόστος. Σαφώς λοιπόν οι οργανωμένες διακοπές είναι πολύ οικονομικότερες, και σαφώς είναι οργανωμένες, το λέει και η ίδια τους η λέξη, και κανείς περνά πολύ καλύτερα.